Ο κύριος Διονύσης, ο αυτοκράτορας των αισθήσεων και των παρασκήσεων, ο οποίος είναι στο σημερινό αυτόφορο και κατηγορείται για ερωτικά όρθια και συμπλέγματα ερωτικά λεσβιακού τύπου. Με στη βιασύνη μου καθώς ερχόμουν εδώ, ξέχασα να φορέσω τα σαμπάνια. Εσόρουχα φορέσατε, κύριε Διονύση. Αλλήμωνα. Τι κάνετε εκεί, κύριε Διονύση? Ρωμαϊκά. Παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Διονύση, στη θέση του κατηγορουμένου. Η κοπέλα είναι καλλιτέχνητα, τραγουδάει στο μαγαζί και χορεύει Queen Moscow. Σήμερα εμείς. Είναι οριώδης ο Διονύσης. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Πολυνάκο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Διονύση πόσο ετών ήταν όταν αρρώστησε. Πρωτοαρρώστησε δηλαδή. Όταν αρρώστησε. Ναι, δηλαδή όταν πρωτοαρρωστήσατε πόσο ετών είσαστε. Καταρχήν. Τι εννοείτε, ότι χρειάζεται ψυχανάλυση? Και... Όχι, ήθελα να ρωτήσω. Ψυχαναλυτή. Ήθελα να το ρωτήσω το εξής. Μια ερώτηση μοναδική. Είχε περάσει μικρό τύπο? Εσείς είστε γιατρός? Ορίστε. Γιατρός είστε? Όχι. Γιατρός ή εξομολόγος? Εξομολόγος. Α, εξομολόγος. Ναι, αυτή την απάντηση μπορεί να μου δώσει. Να απαντήσει ο κατηγορούμενος, ναι. Παρακαλώ. Κύριε τύφο είχατε περάσει μικρός? Ποτέ. Ποτέ. Δεν μου λέτε ένα πράγμα. Γυναίκα, έχετε πάει ποτέ με γυναίκα? Τι ερώτηση είναι αυτή? Φυσικά. Πάρα πολλές φορές. Με πολλές γυναίκες. Δεν είδατε εδώ παραλίγο να βιάσει την καλλιτέχνη, και εσείς αναρωτιέστε ακόμα.